μία ακόμη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Δεν είμαστε όμως λωτοφάγοι, ούτε έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το ασφαλιστικό ποιοι το χτίσανε? Οι ίδιοι εργαζόμενοι με την πάλη τους. Γιατί? Για να μπορούν να έχουν, όταν σταματήσουν πλέον να δουλεύουν, να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη για να μπορούν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Άρα λοιπόν είναι χρήματα των εργαζόμενων τα οποία τα συγκέντρωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία για να παρέχουν συντάξεις. Το θέμα είναι το εξής. Ποιος έκανε τη διαχρονική ληστεία του αιώνα στα ασφαλιστικά ταμεία? Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε ούτε οι ίδιοι συνταξιούχοι ούτε οι εργαζόμενοι. Τη διαχρονική ληστεία την έκανε το αστικό κράτος και οι μεγαλοεργοδότες που το αστικό κράτος υπηρετεί. Γιατί πρώτον, σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού τα είχε καταθέσει άτοκα τα ασφαλιστικά ταμεία στην Τράπεζα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν απώλειες πολλών εκατομμυρίων δραχμών, τότε δισεκατομμυρίων δραχμών από τον υψηλό πληθωρισμό. Αξιοποιήθηκαν αυτές οι άτοκες καταθέσεις για θαλασσοδάνεια προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αλήθεια, αυτές οι τεράστιες απώλειες επεστράφηκαν ποτέ στους δικαιούχους? Όχι. Ποιοι κερδίσαν από αυτή τη διαδικασία? Επιχειρηματικοί όμιλοι και το αστικό τους κράτος. Ποιοι χάσανε? Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, τοποθετήθηκαν τα αποθεματικά τους στο χρηματιστήριο Αθηνών την εποχή των παχιών αγελάδων. Γιατί λέγατε τότε? Ότι βρήκαμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Μόνο που τα αυγά αποδείχτηκαν κλούβια. Ποιο κόμμα είχε διταχθεί τότε στην τοποθέτηση των αποθεματικών στο χρηματιστήριο? Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλοι οι άλλοι χειροκροτούσαν και λέγανε δικλείδες ασφαλείας, υποτίθεται. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τεράστιες απώλειες από τη φούσκα του χρηματιστήριου. Επιστράφηκαν ποτέ αυτά τα χρήματα στους δικαιούχους? Όχι. Ποιοι κερδίσαν από αυτά? Οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρήσεων που βάλισαν καμπανάκι. Τρίτον, τοποθετήθηκαν μετά στα κρατικά και δομημένα ομόλογα. Κουρεύτηκαν και τα κρατικά ομόλογα, χρεοκόπησαν τα δομημένα. Τεράστιες απώλειες και από αυτό. Επεστράφησαν τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους? Όχι. Ποιος τα αξιοποίησε? Το αστικό κράτος τα αξιοποίησε προς όφελός του. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ποιοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία του ασφαλιστικού συστήματος. Για τη χρεοκοπία του ασφαλιστικού συστήματος ευθύνονται το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις. Ευθύνονται οι μεγαλοεργοδότες, οι οποίοι αφενός μεν υποφελήθηκαν από το φθηνό χρήμα και αφετέρου άφησαν και τεράστια χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είναι δεδουλευμένα των εργατών. Χρέη τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρώσουν ό,τι και να κάνετε. Και έχουμε μετά από τη ληστεία του αιώνα νούμερο 1 στη ληστεία του αιώνα νούμερο 2, που έχει τον τίτλο «Βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων». Βρήκαμε και ένα επιστημονικό όρο για να δικαιολογήσουμε τι? Το βαρέλι δίχως πάτο. Γιατί είναι βαρέλι δίχως πάτο? Γιατί από τη μια μεριά έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο όνομα της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, που συμφωνάτε όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί? Για να θωρακιστεί, λέει, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη επιχειρηματικοί όμιλοι. Ποιος επωφελείται από αυτό? Μα βεβαίως οι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελούνται. Και το πανηγυρίζεται ότι μειώνεται κατά 3 μονάδες πάει για τις ασφαλιστικές εισφορές. Μα δεν είναι μείωμα του μισθού συνολικά του εργαζόμενου. Μειώνεται συνολικά το μισθό του εργαζόμενου και αυξάνεται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήρων. Τον κάνετε πιο φτηνό. Αυξάνεται το βαθμό εκμετάλλευσης. Και βεβαίως η αγορά εργασίας την οποία έχετε διαμορφώσει, αυτή τη ζούγκλα της βαρβαρότητας, με τη μερική απασχόληση, με την επισφαλή εργασία, με τη μαύρη εργασία, ωφελούνται μήπως τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εργαζόμενοι? Όχι. Οι εργοδότες, οι οποίοι βεβαίως εκμεταλλεύονται παραπάνω και αξιοποιούν όλα αυτά για να οδηγήσουν ακόμη μεγαλύτερη χρεοκοπία τα ασφαλιστικά ταμεία. Και θα μετά οι διάφοροι νόμοι να απαντήσουν σε αυτά. Αντιασφαλιστική, το τριαξονικό σύστημα Λοβέρδου, ασφαλιστικά ταμεία, επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή δύο μορφές ιδιωτικής ασφάλισης, επαγγελματικά ταμεία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όλοι οι νόμοι αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξεων, κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Αλήθεια δεν είναι κλοπή η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης? Δεν είσαστε ληστές όλες οι κυβερνήσεις, γιατί είναι χρήματα τα οποία είχαν καταβάλει οι εργαζόμενοι και τους τα κλέψατε. Και τολμάτε να μιλάτε ότι το κάνατε προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων? Άλλη μια ληστεία πατενταρισμένη σε βάρος των συνταξιούχων και σε βάρος των εργαζόμενων που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ακόμη περισσότερο προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και πάλι. Και βεβαίως αποκορύφωμα αυτών των ανατροπών ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος δεν φτάνει ότι μειώνει τις συντάξεις, ότι αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, τι κάνει? Κάνει και τη σύνταξη φτώχειας, το επίδομα φτώχειας για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, τη λεγόμενη εθνική σύνταξη. Και από εκεί πέρα δεν θα είναι αναλογή και ανάλογα με την βιωσιμότητα των ταμείων. Να λοιπόν τα έργα και η μέρος όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Και πάνω σε αυτό έρχονται και οι υπόλοιποι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο Τσακλόγλου για τα επικουρικά ταμεία, τα οποία τα μετατρέπει τι? Σε μορφή ενίσχυση των χρηματαγορών. Επενδυτικό εργαλείο. Λες και δίνουν τα χρηματιστήρια συντάξεις. Πουθενά και ποτέ στον κόσμο τα χρηματιστήρια δεν έδωσαν συντάξεις. Αλλά αντίθετα τα αξιοποιούν για σκοπούς εξυπηρέτησης των αναγκών. Και τώρα τι έρχεται και λέει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό σκούπα το οποίο φέρνει? Α, λέει, θα δώσουμε 250 ευρώ επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους, σε ένα κομμάτι λοιπόν μικρό. Θα δώσουμε σε αυτούς που παίρνουν το επίδομα το κοινωνικό, το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα, στους ανέργους μόνο στο 1/5, αυτοί που παίρνουν επίδομα ανεργίας, οι υπόλοιποι το 80% που δεν παίρνει επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να πάρει τίποτα, το 85%. Και τους δίνουμε και λέει και μια αύξηση μετά από 12 χρόνια 7,5%. Και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, σε αυτούς που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αλήθεια, να σας πούν και ευχαριστώ? Τολμάτε? Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 9,5%, 10%. Οι απώλειες αυτές ποιος θα τις δώσει? Τον 12 χρόνο που δεν πήραν καμία αύξηση εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο εφαρμόζεται. Τολμάτε να τους ζητάτε και ευγνωμοσύνη ότι τους έχετε μετατρέψει σε επέτες? Όταν τους κλέψατε κυριολεκτικά τον κόπο μια ζωής, τον υδρότα και το αίμα τους πολλές φορές, για να κερδίσουν τα αρπακτικά. Να λέτε τώρα εντάξει, φτάνει, αρκετά είσαστε με αυτά, βολευτείτε με αυτά. Τους τσακίζετε δηλαδή για δεύτερη φορά, για τρίτη, για πολλωστή φορά την αξιοπρέπειά τους. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και κάνει κριτική λέει στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ βέβαια το ψηφίζει. Τι κριτική κάνει? Α, λέει, να δώσουμε μεγαλύτερο επίδομα. Μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Να είμαστε πιο φιλέσπλαχτοι σε αυτούς που ληστέψαμε. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Να δώσετε, λέει, το ΕΚΑΣ. Μα εσείς δεν το ψηφίσατε στο τρίτο μνημόνιο το ΠΑΣΟΚ? Υπήρχε μέσα όρος να καταληφθεί το ΕΚΑΣ στο τρίτο μνημόνιο, βεβαίως. Και τώρα τι έρχεστε? Σαν το δολοφόνο επιστρέφετε στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί νομίζετε ότι έτσι θα απαλλαγείτε από τις τύψεις σας? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μιλάτε και τσακώνεστε για την καθυστέρηση, λέει, που υπάρχει στις συντάξεις. Μα είναι πρωτοφανές αυτό? Όχι. Δεν είναι συνειδητή επιλογή να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων? Και μάλιστα σε μια εποχή ψηφιακής μετάβασης, τεχνητής νοημοσύνης, που όλα αυτά γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κράτος μέσα από αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση κερδίζει, το αστικό κράτος. Κερδίζει τα χρήματα που έπρεπε να δώσει στους συνταξιούχους που δικαιούνται σύνταξη και δεν τους τα δίνει, για να μπορεί να καλύπτει άλλες τρύπες. Να καλύπτει τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα. Να καλύπτει την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους που είναι σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού. Να λοιπόν ποια είναι η αντιπαράθεσή σας για να συγκαλύψετε τη δουλειά σας στη συνυπεύθυνη. Και δεν είναι που θα σώσουν τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους οι δόσεις. Και 120 δόσεις να γίνουν. Και λοιπόν, εδώ μπορεί να πιέρω στα τρέχοντα άλλος. Γιατί τον έχετε τσακίσει στη φορολογία και στις ασφαλιστικές εισφορές. Τι να τις κάνει τις δόσεις, για να πληρώνει τους στόκους των δόσεων? Κούρεμα!
Βεβαίως πρέπει να πληρώσει το αστικό κράτος και η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για τις υπέρογγες χρεώσεις που βάζουν στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους και να μειωθούν οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Αλήθεια, γιατί δεν πρέπει μόνο το κράτος και ο εργοδότης να πληρώνει. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώνουν τίποτα. Όχι μόνο για την υγεία τη φορολογείται, αλλά ούτε για τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί είναι χρήμα του εργαζόμενου και οι φόροι που πληρώνει και οι εργοδοτικές εισφορές. Και δεν πρέπει να βάζετε κάρα τσακιστή στα ασφαλιστικά ταμεία ο εργαζόμενος. Διμερή χρηματοδότηση από το κράτος και τους εργοδότες. Και για τους αυταπασχολούμενους, από τους ήδη αυταπασχολούμενους, ένα ποσοστό και από το κράτος το υπόλοιπο. Και όχι να αποσύρεται το κράτος και να πετάει το μπαλάκι στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η διέξοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, να πληρώσουν και η εφορία, το αστικό κράτος, η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι να μπουν περισσότερες δόσεις, να κουρευτούν. Αυτή είναι η πρόταση νόμου που είχαμε κάνει και στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και στη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Την απορρίψατε όλα τα κόμματα. Το κούρεμα. Αυτό. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρά, πρέπει να παλέψουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι για την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου των απολειών που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Για τη 13η και 14η σύνταξη. Γιατί τους την κλέψατε. Η ίδια ακριβώς εικόνα υπάρχει και με τα ζητήματα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των κατασχέσεων. Απίθυμενο το θράσος και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Όταν έχετε καταστρέψει ζωές των ανθρώπων με τους νόμους που ψηφίσατε, που μειώσατε συντάξεις, μειώσατε μισθούς, καταργήσατε στο δημόσιο 13ο και 14ο μισθό, 40% οι απώλειες των μνημονιακών νόμων για τους εργαζόμενους, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, μεγαλύτερες για τους συνταξιούχους, τσάκισμα των αυταπασχολούμενων και της ζωής τους. Αλλά τα χρέη να τρέχουνε, να πληρώνουν έξτρα ασφαλιστικές εισφορές, έξτρα φορολόγηση. Και τώρα λέτε ότι θέλετε να τους προστατεύσετε, να σε κάψω για ένα σαλίψο λάδι, το λένε αυτό. Όταν διαμορφώσετε ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που ουσιαστικά δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Δεν προστατεύει τα εργαλεία, το επαγγελματία και το αυταπασχολούμενο από τον πληστηριασμό. Όταν ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς και ταυτόχρονα ψήφισε και το ιδιώνυμο. Και εδώ είναι ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής, να διαβάσω το εξής. Την τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 21 Δεκέμβρη του 2017, τελευταία μέρα, για τη μετατροπή σε ιδιώνυμο. Τι έλεγε τότε ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης που έφερε την τροπολογία αυτή? Έλεγε τα εξής στην αιτιολογική έκθεση. Οι ανωτέρων νομοθετικής ρυθμίσης υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημόσιου συμφέροντος που αποσκοπούν στη στήριξη και στην προστασία της εθνικής οικονομίας μέσα της ακόλυτης διενέργειας του πληστηριασμού ως μέσο ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγή ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Γιατί τον έφερε αυτό τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ? Για να προστατεύσει τις τράπεζες. Και τώρα μιλάτε για το σπίτι που πήγαν να βγάλουν, να κάνουν έξωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτι έκανε τον πληστηριασμό του 19 και η Νέα Δημοκρατία την έξωση. Είσαστε στις πληρωματικές δυνάμεις. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Και όλες οι προτάσεις οι οποίες ακούγονται εδώ για την υπερχρέωση. Εμείς λέμε καθαρά να κουρευτούν αυτά τα δάνεια των λαϊκών στρωμάτων και να πληρώσουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών. Έτσι είναι. Γιατί αυτοί κερδίσαν όλα αυτά τα χρόνια. Με τα υπερβολικά επιτόκια, με τις υποθήκες οι οποίες ήταν πάνω από την αξία αυτών των οποίων δανείστηκαν. Και όλα αυτά για να υπάρχει η ρευστότητα και η κερδοφορία των τραπεζών. Γι' αυτό ενδιαφέρεστε όλοι σας. Πλην του ΚΚΕ. Γι' αυτό ακριβώς λέμε εμείς και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό. Γιατί μίλησε αναλυτικά ο εισηγητή μας για το νομοσχέδιο και τις επιπτώσεις τις οποίες θα έχει. Θα μιλήσει και ο Γιώργος ο Μαρίνος για την απαράδεκτη τροπολογία για τη Λάρκο. Ολοκληρώνουμε αυτό. Τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο κύριος Βαρουφάκης από το Μέρα 25 μίλησαν για την προοδευτική διακυβέρνηση. Αλήθεια. Αλήθεια. Τη γνωρίσαμε την προοδευτική διακυβέρνηση το 2015. ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκης, Καμένος.
νομιμοποίησε και τα δύο μνημόνια, το πρώτο και το δεύτερο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Αν είναι δυνατόν να περιμένει ο κόσμος σωτηρία από αυτούς που τον καταδίκασαν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Δεν υπάρχουν πλέον σωτήρες. Είναι ψευδεπίγραφοι αυτοί οι σωτήρες. Προσπαθούν ακριβώς να αθωώσουν μια πολιτική η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάντια του λαού και ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη βαρβαρότητα και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που γεννάει φτώχεια, εξαθλίωση, πολέμους και ταυτόχρονα τεράστια κερδοφορία. Αυτό το σύστημα υπηρετείται. Γι' αυτό ακριβώς λέει το ΚΚΕ στο λαό. Πάρε την υπόθεση στα χέρια σου. Μην περιμένεις κανένα σωτήρας. Αν κάποιος μπορεί να σώσει το λαό, είναι ο ίδιος ο λαός. Με την πάλη του, με τη σύγκρουση με τις αιτίες και τους υπεύθυνους αυτής της πολιτικής. Να ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα. Μόνο έτσι όχι μόνο θα πάρει ανάσες, αλλά θα μπορεί να δει το βιός, τον κόπο του να πραγματώνεται. Να μπορεί να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών. Γιατί έτσι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Και οι επιστημονικές και οι τεχνολογικές και οι πηγές. Για να μπορέσει να ζήσει πολύ καλύτερα. Αντί να καταδικάζεται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση όπως το καταδικάζει το σύστημά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό μπορεί να το κάνει με ένα πολύ ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.